Ε, γεια σας, είμαι η Κατερίνα Βρνά, είμαι κωμικό που το 2017 ήμουν λίγο ανάπηρη. Βασικά <laughs> πήγα μαλυσία για παραστάσεις και έπαθα διάδρυση εντέρου. βασικά ε, άνοιξε μια τρύπα στο δρόμο, να έξω ό,τι είχε μέσα το έντρο και μου λύθηκε όλο μου το σύστημα που οδηγήσε σε διάφορα θέματα υγεία. Ε, δύο εβδομάδε ακόμα για να μην πεθάνω και ξύπνησα από το κόμμα με ολική παράλυση, η οποία σιγά σιγά υποχώρησε. Σε κάποια φάση τυφλώθηκα κιόλα γιατί δεν μου φτάνανε αυτά που είχαν. Ήθελα να κάτι παραπάνω. Ε, και τώρα, τέσσερα χρόνια μετά, έχω ακόμα πρόβλημα με την ισορροπία μου, τη λέξη μου. Ε, δεν βλέπω καλά. Ε, οι λεπτέ κοιμήσει των κυρίων μου ε, δεν δουλεύουν πολύ καλά. Δεν μπορώ να γράψω καλά. Ε, δεν μπορώ να πιάσω πυρούνι καλά. Δεν μπορώ να ξέρω τη μύτη μου καλά. Με δυσκολεύει το να βάλω ταμπόν μικροπράγματα. Αυτά, αλλά κατά τα άλλα με θαύμα. Δηλαδή το μαλλί μου και το στήθος μου επέζησαν. Πολύ σημαντικό. Κάνω stand-up, προφανώς έχω φέρει επανάσταση στο είδος, γιατί κάνω stand-up καθιστή. Φωνεξιά. <laughs> 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 και κάνω ακόμα stand-up. Ε, η πρώτη μου παράσταση αφορούσε ήταν η περιγραφή και η διακομμόδηση, διακομμωδία, διακομμωδό, της κατάστασής μου και τι έπαθα. Ε, πάνω που έτοιμαζόμουν να το κάνω στα αγγλικά και να το πάω έξω, ήρθε ο και έμεινε εδώ. Ε, αυτό που λέω πάντα είναι το πιο δύσκολο πράγμα σε όλο αυτό δεν είναι η αναπηρία, είναι ότι επέστρεψα να ζω με τη μάνα μου. Πολύ δύσκολο. Ε, νομίζω τα προσκοπάκια θα με καταλάβουν γιατί ξαναζω την εμφυβία μου, δηλαδή οι γονείς μου φωνάζουν «Καθενά, είσαι ακόμα στο τηλέφωνο, Κατερίνα, να αργά παίρνει για hey, πλήν τα δόντια σου. Έχω φτάσει σε σημείο που τα βρέθια χώνουμε ότι δεν έχω διαβάσει για αύριο. Ε, αυτό χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ ακόμα να κάνω τη δουλειά μου και αυτό που αγαπάω να κάνω που το λατρεύω. Είναι πολύ σημαντικό που μπορώ να φάω ό,τι θέλω γιατί λατρεύω το φαΐ και όντα στην Ελλάδα ε, να εξηγήσω ότι πριν αρρωστήσω ζούσα στην Αγγλία τα τελευταία 19-20 χρόνια ήμουν Αγγλία όπου η αντιμετώπιση προς άτομα με κινητικές δυσκολίε ή ε, νοητικές οτιδήποτε αμαία είναι πολύ διαφορετική έτσι κρύβουν στο σπίτι είναι έξω οι άνθρωποι υπάρχει πρόσθεση υπάρχουν υποδομέ και τελείω διαφορετική νοοτροπία οπότε όταν έμειναν αύριοι και ήρθα Ελλάδα να ζήσω με τη μητέρα μου ανακάλυψα πόσο περίεργοι είμαστε με θέματα αναπηρία. πρώτον ε, τα ψωτρόμια στην Ελλάδα δεν ενδείχνονται καθόλου. Είναι πολύ δύσκολη η πρόσβαση και ο κόσμος ακόμα δεν καταλαβαίνει ότι υπάρχουν πολλών δοναπηρίες, ότι ο και λύπηση δεν βοηθάει κανέναν. Θέλουμε πολλούς κατανόηση και πρακτική βοήθεια. Δηλαδή, τον βλέπω στον δρόμο και λέει, α, το κακό μου λέω, το κορίτσι. Δεν βοηθάει κανέναν ούτε σενά που το χρησιμοποιεί για να νιώσεις καλύτερα που είναι λίγο τραγικό, ούτε εμένα που είμαι μια χαρά και δεν είμαι κακομήρα και όταν με δεν μου φέρνει τίποτα καλό. Αν ας πούμε με βλέπεις και θενοχωριές και, και λες, τι μπορώ να κάνω βοηθήσω αυτό το κορίτσι και πει να μου βγάζει και μου πάρεις ένα ζευγάρι σκουλαρίκια βοηθήσει πάρα πολύ τη δικιά μου περίπτωση. Με βοήθησαν πάρα πολύ οι γονεί μου, η οικογένειά μου και οι φίλοι μου, που είναι όλοι γάφροι και έχουν πολύ χιούμορ. Δεν το πήρε ποτέ κανεί βαριά. Το πήραν σοβαρά, αλλά όχι βαριά, αν καταλαβαίνει. Με δουλεύανε από την πρώτη στιγμή που ξύπνησα από το κόμμα. Και νομίζω για τα παιδιά που ετοιμάζονται τώρα να δώσουν εξετάσει να πάνε πριν να να φύγουν από το σπίτι πρώτη φορά. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις ότι δεν πειράζει και να μην τα πας καλά και να πας κατά, δεν πειράζει. Έχεις ξανά και ξανά και ξανά να βρεις αυτό που θες να κάνεις, αυτό το οποίο είσαι καλό, καλή και να ξαναπεράσεις και στάση καλύτερα. Μη σας Δεν πειράζει. Η αποτυχία είναι τόσο σημαντικό κομμάτι. Όλη τη ζωή όχι μόνο τη φάση που πάω πανεπιστήμιο, το να φας τα μούτρου σου σε κάνει υπέροχο άνθρωπο με φοβερό χιούμορ και πολύ όμορφη και τα γόρια πολύ ωραία είναι κι αυτό. Δεν ξέρω, νομίζω ότι έχει είσαι ο πρωταγωνιστή τη ζωή σου, γιατί είναι η ζωή σου. Δηλαδή, εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο. Είναι η ζωή σου. Ε, θα κάνει ω επιτοπλίστων ό,τι μπορεί για να είναι καλή η ζωή σου. Αυτό νομίζω. Νομίζω στην ηλικία 17-18 εκεί είναι η πρώτη φορά που καλείσαι να εξορροπείς τα θέλω τα δικά σου με τις προσδοκίες και τα θέλω των γύρω σου, της οικογένειάς σου, των δασκάλων σου, των φίλων σου. Ε, Και είναι η εποχή που για πρώτη φορά προσδιορίζει τον πρωταγωνιστικό σου ρόλο. Δηλαδή, πάντα θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά ποιο θα είναι αυτό ο ρόλο. Δηλαδή, θα είσαι το άτομο που ανοίγει καινούργιο μονοπάτι που δεν έχει πάει κανεί, θα είσαι το άτομο που ε, θέλει να κάνει απλά πράγματα και απλώ να έχει μια υπέραχη ζωή από άνθρωπου, να περιστοιχεί από άνθρωπου που αγαπάνε και του αγαπά και η γεμάτη ζωή η οποία δεν κατευθύνεται από το τι κάνει σε Έχει πολλά, πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να επιλέξει να κάνει. Δηλαδή, μπορεί να σε προσδιορίσει κυρίω το επαγγελμά σου. Το άτομο που αγαπάς, ε, η σχέση με φίλους σου, ε, το που θες να είσαι πνευματικά ή σωματικά, γιατί πολλοί κόσμοι, ας πούμε, θεωρεί η σωματική κοσμο ας πουμε ότι είναι το ένα και ασχολείται με αυτό άσχετα με τη δουλειά του ή την οικογένειά του, κατάλαβε ενώ Τι αλλαγείς, τι και πάρε τι θες να κάνεις, τι θες να γίνεις. Τώρα είναι ευκαιρία και φάει τα μούτρα σου. Σα παρακαλώ, φάτε κατά. Το εννοώ με όλη την αγάπη. Είναι τόσο σημαντικό γιατί όταν πέφτει, συνειδητοποιεί τη δύναμη που έχει για να ξανασηκωθεί και σε κάνει και νιώθει πάρα πολύ ωραία. Μετά το σήκωμα και το κάτω είναι καλά γιατί ξεοκουράσει λιγάκι. Έχω πολύ μεγάλη πίφαλα σχέδια. Εγώ θα ήθελα να γίνω βασίλισσα του κόσμου, αλλά όχι δυναστευτικά, δυναστικά. Ο Ισάτυρανος θα ήθελα να με ψηφίσουν ως βασίλισσα. Ε, Ξανά ένα νόμπελ ειρήνη, κάτι τέτοιο. Η καριέρα παγκόσμια, διεθνή, υπεργαλαξιακή αν γίνεται. Εύχομαι σε όλους να έχουμε μάθει κάτι καλό και να έχουμε συνειδητοποιήσει ποια είναι τα πολύ σημαντικά στη ζωή. Γιατί για μένα αυτή η καραντίνα μου έδειξε πόσο, σημα... όχι ότι δεν το ξανα, πόσο σημαντική είναι η υγεία. <laughs> σε όλους το έδειξε. Και επίση, πόσο σημαντικέ είναι οι ανθρώπινε σχέσει, πόσα ανάγκη έχει να δει και να κουμπεί στον άλλον. Δηλαδή, νομίζω αυτή η πανδημία μα έδειξε ότι δεν φτάνουν τα social media. Είναι καλό ω. Είναι καλή για την κατάσταση ανθρώπινη επαφή με φίλου που δεν βλέπει συχνά ή που ζουν στο εξωτερικό. Πόσα ανάγκη έχουμε για αν να είμαστε σωματικά και πνευματικά καλά, πόσα ανάγκη έχουμε του γύρω μα, του ανθρώπου που αγαπάμε και μα αγαπάνε να μπορούμε να τους ακουμπήσουμε. Μου έχουν λείψει αγκαλιές. Νομίζω να καλιάζω με με τα του. Νομίζω είδαμε τι είναι σημαντικό για τη σωματική και τη πνευματική μα υγεία. Οπότε ελπίζαμε, αυτά να μπορούμε να συνεχίσουμε όχι μόνο Ελλάδα, παγκόσμια. Ε, νομίζω έδειξε πόσο αδύναμες είναι οι υποδομές υγείας παγκόσμια. Ε, πόσα αργά αντιδρούν σε κάτι καινούριο και ότι έχουμε ανάγκη να βάλουμε την υγεία πιο ψηλά. Ελπίζω να βγούμε με καλύτερες υποδομές υγείας και εκπαίδευσης και να αγκαλιαζόμαστε πιο συχνά, να αγαπάμε τους γύρω μας να αγαπάς τον άλλον. Και αν είναι να μάθεις να μην τον μισείς, να τον ανέχεσαι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι τραβάει ο άλλος, τι έχει περάσει. Γιατί άνθρωποι που είναι σούπερ μάθεις, πιστεύω ότι πονάνε και κάπως, με κάποιο τρόπο, και εξωτερικεύουν τον πόνο τους πάνω σ' άλλους, γιατί δεν μπορούν να τον χειριστούν. Οπότε και αυτό θα του βοηθούσε μια καλιά, αν δεν κρατάνε όπλο. Νομίζω. Αυτά. Η υπεροχή φύγει. στο κόσμο.